και θα σας μιλήσω για την θεωρία της υπερσυμμετρίας. Δεν διάλεξα πια αυτό το θέμα. Η υπερσυμμετρία είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του πειράματος στο ΣΕΡ μετά την ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs το 1213. Το κίνητρο που έχουν οι επιστήμονες που τους οφείλει να υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία είναι ότι προτείνει δύο λύσεις για δύο μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα της φυσικής μέχρι σήμερα. Το πρώτο ονομάζεται το πρόβλημα της ιεραρχίας της ενέργειας του Higgs και το δεύτερο ονομάζεται σκοτεινή ύλη. Θα τα δούμε με τη σειρά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, στη σημερινή ομιλία θα ακούσετε όλους συνέχεια όπως φερμιόνια, μποζόνια, σπιν, παιδεία και άλλα πολλά περίεργα. Σας υπόσχομαι να φύγετε με πονοκέφαλο από εδώ. Οπότε στην αρχή θα ξεκινήσουμε μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι αυτές οι έννοιες, αυτή η ώρα, για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Εάν ρωτήσουμε από ποια συστατικά αποτελείται το γνωστό μας σύμπαν, γενικά μπορούμε να πούμε αποτελείται από κάτι που ονομάζουμε ύλη, κάτι που ονομάζουμε ενέργεια και δυνάμεις. Και αυτά τα τρία συστατικά μπορούμε να πούμε ότι ζουν μέσα στον χώρο, σε διαστάσεις δηλαδή, ύψος, μήκος, πλάτος, και ζουν για ένα χρονικό διάστημα, οπότε βάζουν και την έννοια του χρόνου. Λοιπόν, αυτά τα τρία συστατικά, βέβαια ήρθε ο Αϊνστάιν και μας είπε, ξέρετε τι, δεν είναι τρία, είναι δύο. Η ύλη και η ενέργεια, τα δύο πρώτα που έχω βάλει, και όταν λέω ύλη εννοώ η μάζα ενός σώματος, τελικά είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι δύο διαφορετικά. Η ύλη και η ενέργεια είναι το ίδιο, μάζα και ενέργεια δηλαδή, και συνδέονται με την περίφημη εξίσωση του Αϊνστάιν, ενέργεια ίσον, μάζα και ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Είναι η τελευταία εξίσωση που θα δείτε σήμερα. Οπότε τελικά έχουμε δύο συστατικά, όχι τρία. Η ενέργεια, ας το λέμε ύλη, και η δυνάμεις. Θα τα δούμε ξεχωριστά αυτά τα δύο λίγο, την ύλη δηλαδή, και τις δυνάμεις. Ξεκινάμε με την ύλη. Ξέρουμε ότι η γνωστή μας ύλη, εμείς, ο αέρας, η θάλασσα, οι πλανήτες, τα αστέρια, τα πάντα όλα αυτά, αποτελούνται από μικρά σωματίδια που λέγονται μόλι. Και αυτά αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια, τα οποία λέγονται άτομα. Ένα άτομο λοιπόν έχει ένα πυρήνα που αποτελεί πρωτόνια και νετρόνια, και έχει ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω-γύρω. Και ένα τελευταίο ακόμη. Τα πρωτόνια αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια και τα νετρόνια. Αυτά τα μικρότερα σωματίδια ονομάζονται quarks. Το πρωτόνιο έχει τρία quarks, δύο up και ένα down, ενώ το νετρόνιο έχει δύο down και ένα up. Αυτές είναι ονομασίες ακριβώς των quarks. Δεν έχουν σχέση με τη θέση του αν πάνε κάτω, up και down, τα αγγλικά. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν είναι άλλη μαλλιά από τη θέση. Αυτά είναι τα θεμελιώδη σωματίδια, δηλαδή οι μικρότερες ποσότητες ύλης και ονομάζονται φερμιόνια. Και αυτή είναι, υπάρχουν πολλά, εκτός από τα up, down, quark και τα ηλεκτρόνια που είδαμε, υπάρχουν και κάποια άλλα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Σήμερα μας ακούμε ότι είναι 12, μόνο θα μιλήσουμε λίγο για up, down και ηλεκτρόνια. Τα γνωστά μας δηλαδή, τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Εντάξει, αυτά ονομάζονται φερμιόνια, οι ελάχιστες ποσότητες ύλης. Αυτά έχουν μια πολύ πολύ μικρή μάζα. Βέβαια είναι τόσο μικρή μάζα που δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε με γραμμάρια και κιλά. Και χρησιμοποιούμε μια άλλη μονάδα μέτρηση, η οποία ονομάζεται ηλεκτρονοβόλτ, EV. Συγκεκριμένα, αυτή η μονάδα μέτρηση είναι μονάδα μέτρηση ενέργεια, πολύ μικρή ενέργεια, όχι μάζα. Όμω επειδή μα είπε ο Αϊνστάιν, ενέργεια ίσω μάζα, αλλά είναι το ίδιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μονάδα. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο έχει μάζα 500.000 EV. Λοιπόν, από εδώ και πέρα στην κουβέντα δεν θα ξαναχρησιμοποιώ χιλιάδες κτλ. Θα λέω γραμμάρια. Θα λέω ότι το ηλεκτρόνιο έχει 500 γραμμάρια, μισό κιλό. Και θα εννοώ 500.000 υγρή. Για να διευκολύνω την κουβέντα, έτσι αφαίρετα. Δεν έχει γραμμάρια. Ωραία. Όλα τα σωματίδια έχουν μάζα. Όλα τα σωματίδια της ύλης. Και έχουν και άλλη μια ιδιότητα που θα μας ενδιαφέρει. Κάτι που ονομάζεται spin. Πολύ απλά αυτά τα σωματίδια γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Και αυτό ονομάζεται spin. Βέβαια το σπίτι είναι πιο περίεργη έννοια στη φυσική, αλλά για σήμερα θα σκεφτούμε ότι συνέχεια η περιστροφή γύρω από τον εαυτό του. Ωραία. Λέμε ότι έχουμε σπίτι είναι δεύτερο. Είναι ένα περίεργο ορισμό, χαζό. Λοιπόν, να ακούσετε το παράδοσο. Για να κάνει ένα ηλεκτρόνιο μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, χρειάζεται 720 μοίρε. Γνωρίζουμε ότι ένα κύκλο έχει 360 μοίρε. Δηλαδή, ένα κύκλο για να κάνει μια πλήρη περιστροφή θέλει 360. Το ηλεκτρόνιο θέλει το διπλάσιο, 720 μοίρες. Και επειδή λοιπόν με 360 μοίρες κάνει μόνο μισή περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, λέμε ότι έχει μισό σπίν, σπίν είναι δεύτερο. Περίεργο ορισμό, τέλος πάντων έτσι το λέμε. Το ίδιο είναι όλα τα θεμελιώδη σωματίδια της ύλης. Όλα για να περισταθούν γύρω από τον εαυτό του και τα quarks και όλα αυτά θέλουν 720 μοίρες. Μάθαμε λοιπόν τα πάντα για τα θεμελιώδη. Αυτά είναι τα θεμελιώδη.
Άρα μάθουμε για την ύλη. Πάνω από τι συντοματικέ δυνάμει. Είναι τέσσερι γνωστέ δυνάμει στη φύση. Καταρχήν, ακούγεται πολύ άσχημα, πολύ δυνατά. Να είναι πιο μακριά. Λοιπόν, οι δυνάμει. Υπάρχουν τέσσερι γνωστέ δυνάμει στο διάστημα. Είναι η βαρύτητα, η γνωστή μα βαρύτητα, η οποία είναι μια ηλεκτρική δύναμη και έχει όλε τι μάζε, όλε τι άλλε μάζε έχουν το μεταξύ του. Και είναι αυτό που έλεγε τη γη με τη σελήνη, τον ήλιο με τη γη. Ο Αϊνστάιν μας το έδειξε λίγο διαφορετικά, ότι είναι μια καπύλη στον χώρο. Τη βαρύτητα, η NASA καπυλώνει τον χώρο, τον παραμορφώνει, δημιουργεί μια κατηφόρα και όταν έρχονται εκεί λίγο. Πολύ γρήγορα τι περάσουν δυνάμει. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η δεύτερη γνωστή μα δύναμη είναι ο ηλεκτρομαγνητισμό. Εδώ φαίνεται και την έννοια του φορτίου, τα θετικά και τα αρνητικά. Για παράδειγμα, το ηλεκτρόνιο και αρνητικό φορτίο. Και το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι τα όμοια αποθούνται και τα αντίθετα έρχονται. Το πλήν με το πλήν αποθούνται, το σύν με το σύν αποθούνται, το σύν με το πλήν έρχονται. Εντάξει. Η ασθενή πυρηνική δύναμη, τρίτη δύναμη που γνωρίζουμε, είναι περίπλοκη. Πολύ απλά μπορούμε να πούμε το εξή, ότι τα σωματίδια, κάποια σωματίδια που έχουν μεγάλη μάζα, θέλουν να χάσουν κιλά, να κάνουν δίαιτα, να χάσουν λίγη μάζα και να γίνουν μικρότερα. Λένε λοιπόν ότι τα σωματίδια με μεγάλη μάζα είναι ασταθή και θέλουν να γίνουν μικρότερα. Ένα μικρό παράδειγμα είναι τα νετρόνια. Τα νετρόνια είναι ελάχιστα μεγαλύτερα, έχουν λίγο περισσότερη μάζα από τα φωτόνια. Και ζηλεύουν φυσικά πολύ πιο αδύναμα τα φωτόνια. Το ξέρουν ένα κομματάκι από τη μάζα του και μεταμορφώνονται σε φωτόνια και γίνονται σταθερά. Αυτό το μικρό κομματάκι τη μάζα που φεύγει το ονομάζουμε αδυνέρι. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα σε ενισχυτική δύναμη, είναι πιο πολύ και μα αρκεί αυτό. Έτσι, μεγάλε μάζε είναι ασταθεί, να το θυμάστε. Και τέλο υπάρχει και η ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία είναι αυτή που ενώνει τα τρία κουάρκ που σα είπα μαζί για να φτιάξουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Είναι σαν κόλλα. Και είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όλε. Λοιπόν, ωραία. Δείτε εδώ τι γίνεται. Αυτό που έχω ζωγραφίσει είναι το ηλεκτρόνιο εδώ. Τα ηλεκτρόνια είπαμε αποθούνται, έτσι, για το ίδιο φορτίο. Εδώ τα μπελάκια που δείχνω είναι η δύναμη της απόθεσης, έτσι, αυτό που λέμε δυναμικές γραμμές στο σχολείο. Λοιπόν, αν έχουμε δύο ηλεκτρόνια σε κάποια απόσταση και σιγά σιγά αυτό είναι κοντά και ίσα ίσα το ένα αισθανθεί την παρουσία του άλλου, δηλαδή η δυνατότητα αρχίζουν να αποθούνται, έτσι. Η μικρότερη, δυνατή απόθεση που έχουν δύο ηλεκτρόνια ονομάζεται ένα πακέτο ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Δηλαδή, και οι δυνάμεις παθαίνουν αυτό που παθαίνουν τα σωματίδια της ύλης. Βγαίνουν σε μικρότερες δυνατές ποσότητες. Όπως η ύλη βγαίνει σε θεμελιώδη σωματίδια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια κτλ. Έτσι και οι δυνάμεις βγαίνουν σε πακετάκια. Ο Αϊνστάιν αυτά τα πακετάκια τα ονόμασε κβάντα. Μπορούμε να τα λέμε και σωματίδια. Δηλαδή, μια δύναμη αποτελείται, όχι, η ελάχιστη ποσότητα μιας δύναμης ονομάζεται το πακέτο αυτής της δύναμης, το σωματίδιο αυτής της δύναμης. Συγκεκριμένα, για να μην σας μπερδεύω, άμα πάμε πολύ κοντά και δούμε την δυναμική γραμμή εδώ σε κλόουζα, και καλά ότι αποτελείται η δύναμη αυτή από μικρά πολλά μικρά πακετάκια δύναμης. Συγκεκριμένα στην ηλεκτρομαγνητική δύναμη, αυτά λέγονται φωτόνια. Σας έχω λέξει πολύ απλά. Φωτόνιο είναι η μικρότερη ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Απλά. Εντάξει. Είναι το γνωστό μας φωτόνιο, το φως. Πολλά φωτόνια μαζί, άμα κάνουν το ένα δίπλα στο άλλο και κινούνται, αυτά κινούνται κατά κύματα. Εάν είναι συγκεκριμένη συχνότητα σε αυτά τα κύματα, τα πιάνουν και έρθει στον ανθρώπο, τα μάτια μα και βλέπουμε. Εάν είναι χαμηλότερη συχνότητα σε αυτά τα κύματα, τα πιάνουν άλλε και έρθει, όχι τα μάτια μα. Π.χ. τα ραδιοφωνά μα. Και τότε τα ονομάζουμε αντικείμενα. Φω είναι και αυτά, απλά άλλη συχνότητα. Επομένω, ο ηλεκτρομαγνητισμό βγαίνει σε μικρότερα δυνατά πακέτα που τα λέμε φωτόνια. Όμως όχι μόνο ο ηλεκτρομαγνητισμός, το ίδιο συμβαίνει για όλες τις δυνάμεις της φύσης. Το φωτόνιο συμβαίνει με το γράμμα γάμμα, με το υπαλλήλιο από το πάνω πάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με την ασθενή πυρηνική δύναμη. Και αυτή βγαίνει σε μικρότερα ελάχιστα δυνατές ποσότητες, τα κετάκια, η σωματίδια, σαν λέμε αλλιώ. Συγκεκριμένα βγαίνει σε τρεις εκδόσεις αυτή, στο WB, WC και Z. Δηλαδή, WB σημαίνει αρνητικό φορτίο, WC θετικό φορτίο και Z ουδέτερο σε τρεις εκδόσεις. Και φυσικά η ισχυρή πυρηνική δύναμη και αυτό το δικό τη εκπρόσωπο συμβολίζουν το γράμμα G από το πλούον που είναι η κόλλα στα αγγλικά, πλού, επειδή κολλάει τα πρωτόνια τα quarks. Και τέλο βάρητα, η βάρητα είναι λίγο περίπτωση, γιατί δεν βάλει το κάτω. Και αυτή θεωρητικά βγαίνει σε μικρότερε δυνατέ ποσότητε, τα γραβιτόνια, αλλά δεν έχουν βρεθεί. Μόνο θεωρητικά. Δεν υπάρχουν πειραματικά δεν τα έχουμε ποτέ. Ενώ όλα τα άλλα που πάνω τα έχουμε βρει και πειραματικά.
εντάξει. Οπότε δεν θα μιλήσω καθόλου για το βράδυ σήμερα. Μία τελευταία ακόμη. Α, όλα αυτά μαζί ονομάζονται μποζόνια. Μποζόνια είναι οι μικρότερες δυνατές ποσότητες δύναμης. Εντάξει. Πακέτα δεν θα δείτε σωματίδια. Φυσικά δεν είναι σωματίδια και μας μπερδεύουν. Λοιπόν, για παρέτα δεν θα μιλήσω. Και αυτά είναι τα τελευταία που πρέπει να ξέρετε, και αυτά περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Αν θέλετε. Κάποια περιστρέφονται, κάποια δεν περιστρέφονται. Εάν δεν περιστρέφονται, λένε έχουν σπίτι δε. Εάν περιστρέφονται, είναι πολύ απλά. Είναι σαν μια σφαίρα κατά κάποιο τρόπο. Θέλουν 360 μήνες για κάποια περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους. Δεν σαν τα περίεργα τα φαινόμενα που θέλουν 720 είναι το νορμάλ. Και αυτό το ονομάζουμε spin 1. Spin 1 360 μήνες. Εντάξει. Εδώ μια σούμα έχω κάνει. Οπότε, σωματίδια ήρυση φερμιόνια, σωματίδια δυνάμεων μποζόνια. Φερμιόνια 720 μίλες για να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους και τα μποζόνια 360. Αυτά είναι απαραίτητα. Τώρα τα έχουμε μάθει όλα. Πολύ γρήγορα να πω και τι είναι η έννοια πεδίου, γιατί συνέχεια μιλάμε για αυτά τα παιδεία. Ίσως σας είναι η οικία εικόνα ενός μαγνητικού πεδίου, ενός μαγνήτης. Εδώ είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Βλέπουμε τις δυναμικές γραμμές του μαγνήτη. Αυτό είναι κάτι νοητό, έτσι, δεν υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Είναι νοητές γραμμές που μας δείχνουν την ένταση του μαγνητισμού. Πόσο κοντά είμαστε στους πόλους του μαγνήτη, το south, north, νότιος και πόλους του μαγνήτη, είναι πιο πυκνές οι δυναμικές γραμμές. Αυτό απλά μας λέει, μας συμβολίζει, ότι η δύναμη μαγνητική είναι και πιο έντονη. Όσο πιο μακριά είμαστε στο μαγνήτη, είναι πιο αραιές οι δυναμικές γραμμές, άρα πιο μικρή η μαγνητική δύναμη. Ένα άλλο παράδειγμα πεδίου είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Πολύ απλά έχουν δύο σύνδερα, δύο μεταλλικές πλάκες και συνδέσουν μια μπαταρία και του δίνουν τόσο ρεύμα, μεταξύ τους δημιουργούνται πάλι δυναμικές γραμμές. Αυτό ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο. Εάν βάλω πολύ ρεύμα από μπαταρία όπως βάλα τώρα, τότε γίνονται πιο πυκνές αυτές οι γραμμές. Και συμβολικά έτσι, λέμε ότι είναι πιο δυνατό το πεδίο. Λοιπόν, και αυτά όλα είναι πολύ απλά. Εάν εγώ τώρα πάρω ένα θερμόμετρο και μετράω τη θερμότητα από παντού σε όλο το χώρο εδώ στην έξω και μετράω τη θερμοκρασία, εκεί κοντά που έχει ακροτήσει είναι πιο χαμηλή. Εδώ είναι πιο μεγάλη θερμοκρασία. Θα μπορούσα να πω, ωραία, έφτιαξα το θερμικό πεδίο της αίθουσας. Δηλαδή, μέτρησα τη διακύμανση της θερμότητας μέσα στον χώρο. Κάπου είναι πιο δυνατή, κάπου είναι λιγότερο δυνατή. Αυτό θα μπορούσα να το ονομάσω το θερμικό πεδίο της αίθουσας. Δηλαδή, πεδίο είναι η διακύμανση της έντασης ενός φαινομένου που μετράμε. Είτε είναι η θερμότητα, είτε είναι ηλεκτρικό πεδίο, είτε είναι μαγνητικό πεδίο. Είναι απλά η διακύμανση της έντασής του μέσα στον χώρο. Εντάξει, αυτό ονομάζουμε πεδίο. Α, και γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, αυτό στο κέντρο παλίτσα είναι ένα ηλεκτρόνιο. Γύρω του έχει ηλεκτρικό πεδίο. Όσο πιο κοντά πάμε στο ηλεκτρόνιο, πιο πυκνές οι γράμμες, πιο λιγότερο το πεδίο. Όσο πιο μακριά, λιγότερο πυκνές οι γράμμες, ασθενές εδώ πέρα. Εντάξει, απλό. Ωραία, τώρα να μάθαμε όλα, μπορούμε να βγούμε στην κουβέντα μας. Μέχρι το 50 περίπου πιστευόταν ότι οι λίγα σωματίδια της ύλης που είπαμε τα ηλεκτρόνια και τα λοιπά, τα φερμιόνια έχουν μάζα. Σωστό. Και οι δυνάμεις δεν έχουν μάζα. Οι δυνάμεις είναι κάτι νοητό. Εντάξει, πακετάκια, ναι, ναι, είπαμε ότι είναι πακετάκια, αλλά άλλα. Άλλα. Να λοιπόν όμως που τότε περίπου, μπορεί να κάνω λάθος, ανακαλύφθηκε και πειραματικά το σωματίδιο της ασθενής πυρηνικής δύναμης. Αυτά τα τρία που σας έλεγα, WPWCZ, το βρήκα και πειραματικά. Και φάνηκε να έχει τεράστια μάζα. Αυτό δεν είναι παράδοξο για τη φυσική. Εμείς νομίζαμε η μάζα είναι μια ιδιότητα της ύλης. Όχι των δυνάμεων. Πώς είναι δυνατόν μια δύναμη να έχει μάζα. Και μάλιστα, αν σας είπα πριν ότι το ηλεκτρόνιο έχει μάζα μισό κιλό, 500 κιλό, αυτό είχε γύρω στους 90 τόνους, 80 τόνους, 90 τόνους. Τεράστια μάζα, όχι απλά είχε μάζα. Τότε τι πράγμα είναι αυτό. Τελικά η μάζα δεν είναι ιδιότητα της ύλης. Η μάζα είναι ιδιότητα κάποιων σωματιδίων. Κάποια δουλειά, κάποια δεν δουλειά. Αυτό έπρεπε να απαντηθεί. Πολύ σύντομα λοιπόν να θυμίσω ότι είναι μάζα. Τον καλύτερο, για να ρίξουμε τον χρόνο, πρέπει να το ρίξουμε κατά την να θυμίσω πολύ γρήγορα, όχι εύκολα. Τον καλύτερο ορισμό που μας έχει, που ξέρουμε για τη μάζα, είναι αυτό που λέγαμε παλιά μάζα δράνειος, που μας είχε πει ο Νεύτωνας. Και είναι η αντίσταση σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος. Μην ξαναρωτάτε πολύ απλά. Πες, πείτε πως έχω ένα φράγκο εδώ μπροστά μου και θέλω να το σπρώξω. Βάζω δύναμη για να μεταβάλω την κινητική κατάσταση. Ενώ είναι σταθερό να το κινήσω. Και αυτό αντιστέκεται. Όσο πιο μεγάλο ο βράχο, τόσο πιο πολύ αντιστέκεται. Αυτή η αντίσταση είναι ανάλογη τη μάζα του. Αν ήταν ένα πετραδάκι, δεν θα μάθει τίποτα πιο πολύ. Αυτό είναι μαγνή, θα το κινούσα. Δεν αντιστέκεται πολύ. Έχει μικρή μάζα. Και το ανάλογο, αν κινούσε ο βράχο και πήγα να το σταματήσω, πάλι να το μεταβάλω την κινητική κατάσταση, ενώ κινείται. Να
το σταματήσω, θα μου πρόβαλε αντίσταση πολύ μεγάλη, πιστεύω, αν ήταν ένα κουνούπι, μικρή αντίσταση. Άρα, μάζα, αδράνεια, ίσω και αντίσταση σε οποιαδήποτε μεταβολή στην κίνηση του. Εντάξει, θυμηθήκαμε αυτήν την μάζα. Ωραία. Ο Πίτερ Χίγκς το 1964 και κάποιοι άλλοι επιστήμονες, θέλοντας να λύσουν αυτό το πρόβλημα, μάλλον πώς γίνεται οι δυνάμεις να έχουν μάζα συγκεκριμένη δυνάμεις, τον W. Προτείνανε την ύπαρξη ενός πεδίου. Λοιπόν, μέσα στο διάστημα, μέσα μας, μέσα σε κάθε ηλεκτρόνο, σε κάθε πρωτόνιο, μέσα στον πλανήτη, αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στον χώρο, οπουδήποτε υπάρχει ήλιο και οπουδήποτε δεν υπάρχει ήλιο, στο κενό, υπάρχει ένα ενεργό πεδίο. Πολύ παρόμοιο με το ηλεκτρικό πεδίο που σας έλεγα πριν, με τις δυναμικές του γράμματος, να τη ζωγράφησα, τον οποίο έχει ονομαστεί και Higgs field. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο από τα άλλα. Είπαμε τα άλλα έχουν διακυμάνσει κάπου πιο ισχυρά, κάπου λιγότερο. Αυτό είναι, έχει σταθερή την ύπαρξη παντού στο διάστημα. Τι σχέση έχει όλα αυτά με τη μάζα, θα φτάσουμε εκεί. Απλά λίγο να πω ότι βρέθηκε και πειραματικά ότι υπάρχει αυτό το πεδίο. Έτσι. Και μάλιστα η μικρότερη ποσότητα αυτού του πεδίου ονομάζεται σωματίδιο του Higgs. Εντάξει, η μικρότερη ποσότητα, αν το πάμε να το κόψουμε με ένα μαχαίρι, να πάμε το λιγότερο μπορούμε, ονομάζεται σωματίδιο του Higgs. Και έχει βρεθεί αυτό και πειραματικά και μάζα είναι 125 τόνους. 125 GeV. Και δεν περισσεύει από τον εαυτό, είναι πολύ απλό. Μηδέν σφίγγει. Άρα είναι και μποζόνιο. Είπαμε άμα δεν περισσεύεται, είναι μποζόνιο. Εντάξει, απλά τα λέω πληροφοριακά. Λοιπόν, ίσως έχετε ακούσει τη φράση ότι υπάρχει το μαγικό σωματίδιο του Higgs που δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια. Η σωστή φράση είναι υπάρχει το πεδίο του Higgs που δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια. Και όχι το σωματίδιο του Higgs. Λοιπόν, τι σχέση έχει η μάζα, με ποιο τρόπο. Λοιπόν, απλά να θυμόμαστε πώς έχει χωρίσει η μάζα, έτσι. Μάζα είναι η αντίσταση σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος. Πολύ ωραία. Για να δούμε ένα σωματίδιο, τι παθαίνει όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό το πεδίο. Ένα ηλεκτρόνο. Έτσι, θα πάμε το πιο απλό ένα ηλεκτρόνο και θα μιλήσουμε και για άλλα. Λοιπόν, το ηλεκτρόνο είπαμε περισσεύεται γύρω από τον εαυτό του. Σωστά. Άρα έχει μια κινητική κατάσταση. Ακόμη και αν είναι σταθερό, ακόμη και αν δεν κινείται, πάλι κινείται γύρω από τον εαυτό του, γυρίζει. Και μάλιστα γυρίζει αριστερόστροφα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτό το πεδίο, σε τακτά χρονικά διαστήματα που έχει μια σφαλιάρα, το σταματάει να γυρίζει από αριστερόστροφα και ξεκινά και γυρίζει δεξιόστροφα. Δηλαδή, όπως είναι στο ηλεκτρόνιο, παθαίνει το πράγμα. Παθαίνει έτσι, πρώτη σφαλιάρα και γυρίζει από την άλλη. Ξανά πρώτη σφαλιάρα από την άλλη. Συνέχεια. Τι έχουμε πάθει εδώ. Αυτό το πεδίο δεν προσπαθεί να μεταβάλει την κινητική κατάσταση. Αυτό κινιόταν, αν δεν υπήρχε το πεδίο, συνέχεια αριστερό στο φαταγγέλιο. Ναι, αλλά το πεδίο έρχεται και το σταματάει, μεταβάλλει την κινητική κατάσταση και επεγγελίζει να την άνοιξη συγκεκριμένα. Αυτό το σώμα αντιστέκεται το σωματίδιο. Άρα δεν είπαμε ότι η μάζα είναι αυτή η αντίσταση, η μάζα δράγμα. Έτσι λοιπόν αποκτάει η μάζα. Επειδή το Higgs είναι σαν το χέρι που πήρε να σταματήσει το βράχο που κυλάει, κάνει την ίδια δουλειά, είναι μια δύναμη που μεταβάλλει την κινητική κατάσταση ενός σωματιδίου. Εάν κινείται κιόλα αυτό, ακόμη πιο εδώ να γίνει αυτό. Ναι, αυτό το L που έχω μέσα στο ηλεκτρόνιο είναι το left. Ότι κινείται αριστερόστροφα, γυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Τώρα είναι μια σφαλιάρα και γυρίζει δεξιότροφα. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν παθαίνουν όλα τα σωματίδια που έχουν μάζα. Αποκτούν μάζα γιατί τώρα είναι σφαλιάρες από το Higgs και αλλάζει την κινητική του κατάσταση. Από αριστερόστροφα γίνονται δεξιότροφα. Έτσι λοιπόν αποκτάει μάζα το W σωματίδιο της ασθενής πυρηνικής δύναμης. Από αριστερόστροφο γίνεται δεξιόστροφο. Βέβαια δεν γίνεται δεξιόστροφο. Είναι τώρα τεχνικό το θέμα. Αντί να το λέτε δεξιόστροφο W, το λένε Goldstone μποζόνο. Δεν έχει σημασία, είναι ο ίδιος μηχανισμός. Μη σας φέρετε εδώ. Ωραία. Κάποια σωματίδια, ας πούμε πολύ πολύ συμβολικά, τρώνε πιο πολλές σφαλιάρες στο δευτερόλεπτο. Οπότε πολύ συχνά μεταβάλλει την κινητική τους κατάσταση και έτσι αποκτούν πιο πολύ μάζα. Η σωστή έκφραση είναι να αλληλεπιδρούν πιο έντονα με το πεδίο του Higgs. Κάποια πιο λίγες σφαλιάρες, α πούμε, οπότε έχουν μικρότερη μάζα. Και κάποια άλλα τυχερά, ή άτυχα δεν ξέρω, μπορούν ας πούμε θεωρητικά να κινηθούν με τέτοιες γωνίες που δεν ακουμπάνε ποτέ στο πεδίο. Και έτσι δεν αποκτούν μάζα. Όπως το φωτόνιο, το φως δηλαδή, και η ισχυρή πυρηνική δύναμη κτλ. Αυτό είναι ο μηχανισμός του Higgs. Πολύ συμβολικά, έτσι. Που δίνει μάζα στα σωματίδια. Όλα καλά. Ωραία. Έχω ζωγραφίσει τις δυναμικές γραμμές, θεωρητικές δεν υπάρχουν, απλά δείχνουν την ένταση του πεδίου. Εάν είναι πολύ πυκνές οι γραμμές, είναι πολύ δυνατό το πεδίο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, το πράγμα έτσι. Τελικά πόσο πυκνές είναι. Εγώ σας πλάνω, σας έβαλα μία, επειδή δεν φόβεται. Θα μπορούσε να είναι πιο πυκνές.
Δυστυχώ δεν μας λέει η θεωρία. Είπαμε, έχουμε βρει το περιοδικό στον αντιλογική και έχει μάζα 125 τόνους. Πειραματικά. Η θεωρία όμως μας λέει ότι ναι, τώρα κοιτάμε τις γραμμές από μακριά και βλέπουμε ότι είναι μία. Είμαστε μακριά και δεν βλέπουμε καλά. Είναι θολό. Εάν μπορούσαμε να πάμε σε πολύ μικρές διαστάσεις, πολύ κοντά και το δούμε, θα βλέπαμε ότι η πραγματική εικόνα είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πολύ πυκνές οι δυναμικές γραμμές. Η ενέργεια δηλαδή, έτσι, δυναμικές γραμμές, η ενέργεια νομίζω. Είναι μεγάλη ενέργεια του όταν το κοιτάμε πολύ πολύ κοντά σε μικρές αποστάσεις. Μάλιστα η θεωρία λέει ότι μπορεί να πας αρκετά κοντά, η ενέργειά του είναι 10 στην 38 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι. 38 μερικά. Πολύ μεγαλύτερη μάθη ενέργεια έχει όταν πετάς από κοντά. Εμείς από μακριά από λάθος δεν το βλέπουμε. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Είναι ένα μυστήριο που είναι αναπάντητο μέχρι και σήμερα. Και ονομάζεται αυτό το πρόβλημα, έχει πολλές ονομασίες, το πρόβλημα ιεραρχίας της μάζας της ενέργειας του Higgs ή εκφυγισμός της μάζας του Higgs κτλ. Πρόβλημα να κάνει μικροποίηση, fine-tuning, έχει διάφορα περιορισμά, είναι αναπάντητο μέχρι σήμερα. Το ξαναορίζω λίγο γιατί μπορεί να σας το μπερδέψω. Όσο πάμε σε μικρότερες διαστάσεις, η ενέργεια του πεδίου του Higgs είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αφού τελικά η αληθινή του ενέργεια είναι πολύ μεγαλύτερη, θα έπρεπε όλα τα σωματίδια, αφού παίρνουν τη μάζα του από αυτό, να έχουν αστρονομικές μάζες, πολύ μεγαλύτερες μάζες. Δηλαδή, άλλο ένα τρώει πολλέ σφαλιά στο δευτερόλεπτο και να είχαν πολύ μεγαλύτερη μάζα. Το οποίο φυσικά δεν συμβαίνει, έτσι, τα έχουμε μετρήσει. Άρα, μόλι μα λέει η θεωρία, θα το πήραμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πάρα πολύ σήμερα. Ευτυχώ υπάρχουν θεωρίε. Α, το ίδιο είναι εδώ. Παίρνω ένα σωματίδιο Higgs, το πιάνω πάλι πολλά για σα. Πιο συνειδητικό να έχουμε. Αυτό είναι ένα σωματίδιο με Higgs με τι δυναμικέ γραμμέ τριγύρω του. Νοητές, έτσι, είναι ενέργεια οι γραμμές αυτές, είναι την ενέργεια. Λοιπόν, όσο πιο κοντά πάμε στο Higgs, το Higgs δεν είναι μπάλα, δεν είναι ένα τόφιο πράγμα. Όσο και να το πλησιάσεις, ποτέ δεν μπαίνεις μέσα του. Όλο και πιο μέσα πηγαίνει. Δεν έχει όγκο δηλαδή. Σχεδόν με μερικές διαστάσεις, σχεδόν. Οπότε όσο πιο κοντά πηγαίνουμε, και οι δυναμικές γραμμές μπαίνουν μέσα του κι άλλο, γίνονται πιο πυκνές, άρα πιο μεγάλη ενέργεια. Εντάξει, το ίδιο πια που είπα και πιο πριν, θα πάμε την εικόνα. Όσο πιο κοντά πηγαίνουμε, τόσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση. Λοιπόν, άρα αυτό είναι η θεωρία. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρουμε στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Εκφυλισμός του μάζα του Higgs. Ωραία. Υπάρχουν τόσες θεωρίες που πάνε να λύσουν αυτό το αναπάντητο πρόβλημα. Μία από αυτές είναι η υπερσυμμετρία. Όλος αυτός ο πρόβλημας και τώρα ξεκινάμε. Μην ανησυχείτε, σε δύο ώρες σε λιώνω. Πλάκα μου. Όποιος δεν μπορεί αυτή τώρα δεν κοιτάω. Λοιπόν, κάνω έναν πολύ σύντομο ορισμό της υπερσυμμετρίας. Ας ξεχάσουμε ό,τι είπαμε. Ας ξεκινήσουμε τώρα, σαν να ξεκινάμε τώρα. Η υπερσυμμετρία είναι μια θεωρία. Είναι μια ιδιότητα του χώρου. Να ξεχάσουμε λίγο τα λέγαμε. Είναι μια ιδιότητα του χώρου η οποία λέει το εξής. Εάν ισχύει, ο χώρος στις πολύ πολύ μικρές διαστάσεις του είναι παραμορφωμένος. Είναι καπυλωμένος, ας πούμε. Έχει ένα στρογγυλισμό. Έξτρα πακετάκια χώρου εμφανίζονται από το πουθενά, σαν από μια άλλη διάσταση. Τις οποίες διαστάσεις ονομάζονται φαινομικές. Ας το προβλέψουμε παραπάνω, ας πούμε πολύ απλά ότι ο χώρος όταν πάμε και το κοιτάμε από πολύ κοντά είναι παραμορφωμένος και έχει ένα στρογγυλισμό. Η εικόνα είναι σημαντική, δεν έχει να κάνει με πραγματικότητα, έτσι το διάγραμμα αυτό. Απλά για να μας φτιάξει με την εικόνα. Και έξτρα πακέτα χώρου έρχονται από το πουθενά και υπάρχουν. Αν ισχύει η θεωρία. Τι έχει να κάνει με όλα αυτά που λέμε. Τι μας βοηθάει αυτό. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε ένα σωματίδιο Higgs, έτσι. Και είπαμε το πρόβλημά του είναι ότι όταν πάμε πολύ κοντά στις μικρές διαστάσεις, οι δυναμικές του γραμμές, η ενέργειά του δηλαδή, γίνεται πολύ πολύ μεγάλη. Εάν λοιπόν ισχύει αυτό ο στροφιλισμός του χώρου που μας προβλέπει η υπερσυμμετρία, αυτές οι δυναμικές γραμμές, οι ενέργειες δηλαδή, στροφιλίζονται, αλλάζουν κατεύθυνση, θα κάνουν με άλλες και ακυρώνονται. Γιατί έχουν η ίδια ένταση και αντίθετη φορά. Και η μία ακυρώνει την άλλη. Συμβολικά όλα αυτά. Εντάξει. Και παραμένουν μόνο οι λίγες έχουν επιβιώσει και αυτές οι λίγες δυναμικές γραμμές είναι η σταθερή ενέργεια του Higgs που μετράμε και η σταθερή του μάζα. Όλες οι άλλες, η μία ακυρώνει την άλλη με μεγάλη ακρίβεια ως διαμαγείας. Εάν ισχύει η υπερσυμμετρία, μπορεί να συμβεί αυτό. Μαθηματικά προβλέπεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητό. Τέλος πάντων, αυτό που θέλει είναι ότι το Higgs μέσα του συμπεριφέρεται διαφορετικά. Έξω είναι το γνωστό μας ποσόνιο, έτσι όπως είναι.
Αλλά μέσα του, επειδή υπάρχει αυτός ο στροβιλισμός του χώρου, παθαίνει κάτι. Ναι, μεν μας σώζει ο στροβιλισμός, μας σώζει από το πρόβλημα της πολύ μεγάλης ενέργειας, αλλά μας αλλάζει το spin του Higgs. Δηλαδή, επειδή στροβιλίζει το χώρο εκεί, το κάνει το αναγκάζει και το Higgs να στροβιλίζεται. Και ενώ είχε spin ιδέα στην αρχή, δηλαδή δεν πέσει ο έναν γύρω από τον εαυτό του, μέσα από αν πούμε το ματσάκι και το κοιτάξουμε, αποκτά spin, αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Σαν ένα ηλεκτρόνιο δηλαδή. Έχει spin ελεύθερο. Ή οποιοδήποτε άλλο φερμιόν. Μπορούμε λοιπόν να πούμε από το Higgs ότι τελείται τελικά από δύο σωματίδια. Διότι έχει δύο. Πώ είναι η γη που έχει με το φλοιό και τον πυρήνα, κάπω έτσι. Απ' έξω είναι ποσόνιο, ενώ από μέσα του είναι φερμιόνιο. Έχει διπλή προσωπικότητα, δικασμένη. Είναι δύο σωματίδια, δύο δίδυμα. Το μέσα το λένε το υπερσυμμετρικό. Εντάξει, του Higgs. Ωραία. Βέβαια, στον χώρο δεν υπάρχει μόνο το Higgs. Έτσι. Αφού έχουμε προσθέσει αυτή τη ριζοσπαστική ιδέα ότι ο χώρο στι πολύ μικρέ του διαστάσει έχει αυτή την ιδιότητα να στρομιλίζεται και να υπάρχει έξτρα χώρο, την πατάμε όλα τα σωματίδια. Δεν είναι μόνο το Higgs στον χώρο, όλα τα σωματίδια το παθαίνουν αυτό. Άρα λογικά και μέσα σε κάθε ηλεκτρόνιο, σε κάθε σωματίδιο που έχω περιγράψει ως τώρα, θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Ο πυρήνα να κάνει την προσωπικότητα όλα. Συγκεκριμένα ένα ηλεκτρόνιο για παράδειγμα, απ' έξω είναι ηλεκτρόνιο που το γνωρίζουμε, αλλά με τη μέσα από όσο είναι παραμορφωμένο, χαλάει το σπίτι του και ενώ έχει σπίτι δεύτερο έξω, μέσα λόγω του στρογγυλισμού το χάνει και έχει σπίτι μηδέν. Δηλαδή γίνεται μποζόνιο. Έχει αυτό την προσωπικότητα. Φερμιόνιο απ' έξω, μποζόνιο από μέσα. Άρα αυτό ο στρογγυλισμό μεταμορφώνει τα σωματίδια κατά κάποιο τρόπο από φερμιόνιο σε μποζόνιο και το ανάποδο. Άρα όλα τα σωματίδια τη φύση που είπαμε τώρα θα έπρεπε να έχουν μέσα του και ένα δεύτερο σωματίδιο το οποίο έχει αυτή την ιδιότητα. Και μάλιστα μπορούμε να φανταστούμε τον χώρο εκεί σαν ένα παραμορφωτικό φακό. Όχι μόνο τα τζαστρεμπλώνει όλα, από τα χοντρένει κιόλα, τα παχαίνει. Δηλαδή, το μέσα σωματίδιο, το υπερσυμμετρικό, είναι βαρύτερο από το έξω. Έχει περισσότερη μάζα. Ωραία. Άρα, με άλλα λόγια, βλέπουμε εδώ τα διάφορα σωματίδια και αν δεν κοιτάξουμε βαθιά μέσα του, έχουν και ένα παχύ αυτό. Πάμε εδώ. Τι έχω κάνει τώρα, έχω κάνει το παράλογο. Έχω διπλασιάσει όλα τα σωματίδια τη φύση. Ξέρετε τα γνωστά, αφαιρμένα από ζώνη, εντάξει, δεν μα ενδιαφέρει τα ονόματα, είναι καθάρι τα όπω είναι. Δεν μιλάω για τι είναι, και γιατί είναι το παρελθόν, έτσι παρέχεται, τέλο πάντων. Και τώρα λέω, όχι, δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Αν ισχύει η υπερσυμμετρία, είναι τα διπλάσια υπάρχουν. Δεν τα βλέπουμε τα έξω και τα μέσα, εντάξει, υπάρχουν και έτσι υπερσυμμετρικά σωματίδια. Και μάλιστα έχουν και πολύ μεγάλη μάζα, δηλαδή. Πού είναι τα παιδιά, πού είναι αυτή η έξτρα μάζα, αφού τα σωματίδια όλα έχουν έξτρα μάζα τη δεύτερη προσωπικότητα που έχουν μέσα τους, γιατί δεν τη μετράμε, πού τη, δεν τα έχουμε σε κανένα πείραμα, πού είναι αυτά τα σωματίδια, θα τα τρακάρουμε, αυτό είναι παντού. Ωραία, πού είναι λοιπόν τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Η θεωρία της υπερσυμμετρίας λέει ότι όλα αυτά, ναι, υπήρξαν όταν γεννήθηκε το διάστημα και ήταν νέο και μικρό, έτσι, και είχαν δίπλα μετά όλα τα κανονικά σωματίδια κλπ. Όμως, καθώς μεγάλωσε το διάστημα και ο χώρος απλώθηκε, σπάσαν αυτά. Τι είπαμε, ότι έχουν μεγάλη μάζα. Δεν είπα στην αρχή ότι τα σωματίδια που έχουν μεγάλη μάζα να σταθεί και σπάνε περισσότερο. Θέλω να χάσω κιλά. Η ασθενή πυρηνική δύναμη, αυτό που έλεγα. Και αυτό πάθαμε γι' αυτό. Άρα, σπάσαν τη συμπικότητα σωματίδια. Τα νορμά σωματίδια που βλέπουμε. Άρα δεν είπα πλέον τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Γιατί σπάσαν στα καθημερινά τα άλλα που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό δεν υπάρχουν. Όχι όμως όλα. Έτσι δεν μπορεί να σπάσαν όλα. Είπαμε ότι τουλάχιστον το υπερσυμμετρικό του Higgs πρέπει να υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό δεν βγάλαμε θεωρία. Είπαμε ότι το Higgs μέσα του έχει μια άλλη μορφή, έχει το υπερσυμμετρικό του και γι' αυτό δεν έχει άλλη μάζα. Αλλά τουλάχιστον το υπερσυμμετρικό του Higgs πρέπει να έχει επιβιώσει. Ναι, η θεωρία λέει ότι δεν ήταν τόσο βάρη, δεν είναι τόσο πιο μεγάλη μάζα του και είναι σταθερό. Και αυτό έχει επιβιώσει. Τουλάχιστον αυτό. Έχουν επιβιώσει και κάποια άλλα που δεν ήταν τόσο βαριά. Εντάξει, τώρα μην σα μπερδεύω εδώ. Μπορούμε να πούμε ότι τέσσερα που έχουν επιβιώσει. Έχει βαρύ τέλο πάντων, σα έχω δώσει πολύ πληροφορία. Έχουν επιβιώσει 4-10 πολύ βαριά και ήταν σταθερά. Αυτά δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Είναι ουδέτερα και τα λένε νουτραλίνου. Είναι τα ελαφρύτερα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Lightest supersymmetric particles, LSPs. Τα οποία αυτά, εάν ισχύει η θεωρία τη υπερσυμμετρία, υπάρχουν στη φύση και θα έπρεπε να τα δούμε. Ας κάνουμε να τα δούμε, γιατί δεν θέλουν το όπως είπα, γιατί δεν έχουν
φωτίο, είναι ουδέτερα, που σημαίνει ότι δεν αλληλεπιδρούν με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Δηλαδή, ούτε απορροφάνε φωτόνια, ούτε παίρνουν. Άρα έτσι αλλιώς δεν θα τα βλέπαμε. Καλά, εντάξει, δεν θα τα βλέπαμε. Αλλά είναι έξτρα μάζα. Θα έπρεπε λόγω μάζας να τα κάνουμε πάνω, να μας έρθουν, να έχουν και δυο στιγμές μάζα. Συγκεκριμένα δεν αλληλεπιδρούν και με τις άλλες δυνάμεις, αλληλεπιδρούν με την ασθενή ειρηνική δύναμη μεταξύ του, αλλά δεν μας έρθουν. Ωραία. Τουλάχιστον αυτά που βρίσκονται. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάπου στη φύση. Όσοι ασχολούνται με. Α, πριν το πω αυτό. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα που έλυσε η υπερσυμμετρία ήταν η έξτρα μάζα του Higgs. Έτσι, αυτό που σας προσέγγισα στην αρχή. Το πρόβλημα ιεραρχίας ενέργειας του Higgs. Αν ισχύει η υπερσυμμετρία, μας προτείνει μια λύση. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ελαφρά υπερσυμμετρικά σωματίδια, πού είναι? Όσοι ασχολούνται με αστρονομία, ίσως έχουν ακούσει ένα μεγάλο άλλο μυστήριο της αστρονομίας, το οποίο ονομάζεται σκοτεινή ύλη. Και είναι λίγο πολύ αυτό που περιγράφω. Σκοτεινή ύλη δεν θα εξηγήσω ότι είναι. Πολύ απλά λέει η θεωρία ότι όπου υπάρχει ύλη, υπάρχει σκοτεινή ύλη. Πού υπάρχει ύλη στο διάστημα, στους γαλαξίες. Η θεωρία λέει, εδώ αριστερά βλέπουμε το κίτρινο μέσα ενός γαλαξίας και το άλλο το μπλε ή άλλο και καλά γύρω-γύρω είναι σκοτεινή ύλη. Δεν φαίνεται στην πραγματικότητα. Η δεύτερη εικόνα εδώ είναι λίγο πιο ρεαλιστική. Τα μικρά γαλάκια, τα φωτάκια είναι οι διάφορα αστέρια ενός γαλαξία, αυτό είναι ένας γαλαξίας, και το άσπρο το σύννεφο που βλέπουμε και καλά είναι σκοτεινή ύλη. Φυσικά δεν θα φέρω τα διαγραμματικά. Η θεωρία λέει ότι η σκοτεινή ύλη είναι πολύ περισσότερη από την φωτεινή, την κανονική. Δηλαδή, αν έπαιρνα ένα γαλαξία και το ζήτησα και έλεγα, ας πούμε, ότι είναι 30 κιλά. Από αυτά τα 30 κιλά, μόλις τα 4 κιλά είναι τα αστέρια, οι πλανήτες, οι μετεωρίτες, όλα αυτά που βλέπουμε. Τα άλλα 26 δεν τα βλέπουμε και είναι σκοτεινή ύλη. Σκοτεινή ύλη είναι άλλα σωματίδια που δεν βλέπουμε, δεν αλληλεπιδρούν με το φως, αλλά έχουν μάζα. Είναι σκοτική. Έλειπουν άλλα σωματίδια. Α, δεν μας θυμίζουν λίγο τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Λοιπόν, η υπερσυμμετρία προτείνει ότι τα ελαφρύτερα υπερσυμμετρικά σωματίδια τα οποία επιβιώσαμε είναι υποψήφοι για τη σκοτεινή ύλη. Έτσι λοιπόν η υπερσυμμετρία προτείνει μια λύση και γι' αυτό το δεύτερο μεγάλο αναπάντητο πρόβλημα της φυσικής που είναι η σκοτεινή ύλη. Λοιπόν, αν ισχύει η υπερσυμμετρία, έτσι. Βοηθάει και σε κάτι ακόμη η υπερσυμμετρία, αλλά δεν θα ήθελα να εντλάκω να το εξηγήσουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Συνενοποίηση των τριών από τις τέσσερις δυνάμεις της φύσης. Έχουμε κάποιο ώρα, γιατί έζησε την γνώμη μου να πει τι ώρα είναι, αν προλαβαίνω να το πω ή όχι, για να περάσουμε. Παρά 25. Παρά 25, άρα έχω 15 λεπτά. Ναι. Παρά 10 ξεκινάμε το επόμενο, ναι, έχω 15. Ωραία. Ας πούμε πολύ γρήγορα. Εδώ φτιάξα ένα διάγραμμα που είναι απλό χαζό. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, οι καμπύλες και οι κλίμακες. Σημαντικό είναι μόνο. Δίνει την απόσταση και πώς συμπεριφέρεται μια δύναμη σε απόσταση. Όσο πιο πάμε, η ένταση της δύναμης είναι στο κάτω, άξονα, και η απόσταση στον οριζόντιο. Όσο πιο μετά πάμε στην πηγή αυτής της δύναμης, παραδείγματος χάρη και κοντά στο μηδέν ήταν ένα ηλεκτρόνιο που παράγει το ηλεκτρικό πεδίο, αυτή η δύναμη μεγαλώνει, όπως έλεγα πριν, τρέχει. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες δυνάμεις. Τώρα εδώ δεν θέλω τόσες λεπτομέρειες και η ασθενής πυρηνική δύναμη μεγαλώνει σε μικρότερες διαστάσεις και μάλιστα ο ηλεκτρομαγνητισμός δυναμώνει τόσο που γίνεται ίδια ένταση με την ασθενή πυρηνική δύναμη και λέμε ότι ενοποιούνται, δεν έχουν ίδια ένταση σε πολύ πολύ μικρές διαστάσεις. Και από εκεί και πέρα συμπεριφέρονται σαν μία δύναμη, όχι να είναι δύο ξεχωριστές. Και την ονομάζουμε ηλεκτρασθενή. Σε μικρότερες διαστάσεις ακόμη συνδέεται και η ισχυρή πυρηνική δύναμη, είναι τελείως σημαντικό σήμερα το πάλι βαριά την καρδιά και γίνονται πάλι μία δύναμη. Οι τρεις δυνάμεις γίνονται μία, έχουν ίδια ένταση και γίνονται μία σε πιο μικρή διάσταση. Αυτό έτσι και συμβαίνει θεωρητικά. Είτε υπάρχει υπερσυμμετρία είτε όχι. Εάν όμως υπάρχει υπερσυμμετρία με την παραμόρφωση που κάνει στον χώρο, αυτά τα δύο διαφορετικά σημεία γίνονται ένα. Η ένωση των δυνάμεων γίνεται και συνδέονται μαζί σε ένα σημείο. Δηλαδή για δύο διαφορετικά και αυτό αρέσει πολύ στους φυσικούς ήλιους. Είναι όμορφα τα μαθηματικά. Πολύ πολύ γρήγορα να πω ακόμη ότι αφού η υπερσυμμετρία είναι μια ιδιότητα του χώρου, προσθέτει έξτρα χώρο στον γνωστό χώρο, δεν επηρεάζει μόνο την ύλη και τα σωματίδια. Επηρεάζει τα πάντα, το κενό. Και τη βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν ζει στο κενό, δεν ζει στον χώρο. Πολύ πολύ χοντρικά λέμε ότι η υπερσυμμετρία κάνει λίγο τη βαρύτητα λίγο μικρότερη. Γιατί προσθέτει έξτρα χώρο, στο οποίο πάει και διαχέεται η βαρύτητα. Οπότε χάνει λίγο τη δύναμή τη.
είναι πολύ πιο καταλαβαστικά, ονομάζεται υπερβαρύτητα και συνδέεται με άλλες θεωρίες που πάνε να εξηγήσουν τη βαρύτητα, όπως τις θεωρίες κοντών και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν θα την καταλάβω, σας έχω κουράσει πολύ. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας, λίγο την εικόνα, τι έχουμε πει σήμερα. Στην αρχή ρώτησα ότι συστατικά αποτελείται το σύμπαν. Και είχαμε πει τρία είχαμε ότι είναι ύλη, ενέργεια και δυνάμεις. Βέβαια, μας είπε ο Αϊνστάιν ότι ύλη και ενέργεια είναι το ίδιο, οπότε τελικά είναι δύο τα συστατικά, ύλη και δυνάμεις. Εάν λοιπόν ισχύει και η υπερσυμμετρία, τότε βλέπουμε ότι ίσως αυτά τα δύο συστατικά να μην είναι δύο διαφορετικά συστατικά, αλλά ένα. Γιατί τι είπαμε κάνει η υπερσυμμετρία, ενώνει τα φερμιόνια, δηλαδή τα σωματίδια της ύλης, με τα μποζόνια, τα μεταμορφώνια, μια μορφή στην άλλη. Τα μποζόνια που είναι οι φορείς της προδυνάμεων. Σαν να λένε δηλαδή ότι η ύλη και η δυνάμεις είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αν ισχύει αυτή η θεωρία, ίσως σύντομα να ξέρουμε. Γιατί στο CERN ψάχνουμε για αυτά τα πράγματα, στο πύρο, και μάλλον ίσως μέσα στο 16 να έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή, εάν υπάρχουν αυτά τα υπερσυμμετρικά σωματίδια που έχουν επιβιώσει, είναι πολύ πιθανό στο πείραμα μέσα στο 16 να εμφανιστούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Για περισσότερη πληροφορία.